Εγώ τώρα ήρθα εδώ σήμερα για να σας συντονίσω. Να σας συντονίσω σε ένα γνώρισμα, το γνώρισμα της χαράς, που είναι πολύ 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 σημαντικό, γιατί όταν τον έχουμε στην καθημερινότητά μας, όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Το πιο σημαντικό είναι βαθιά να κατανοήσετε πριν ξεκινήσουμε ότι είσαι πολλά περισσότερα από όσα φαντάζεσαι. Και όλα όσα είσαι είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Έχω φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο κάνει ολόκληρη ανάπτυξη. Προπονεί παράλληλα τις 4 βάσεις μας. Αν όμως εγώ τώρα ερχόμουν, που ήρθα ουσιαστικά για να σας δείξω για την προπόνηση, δεν είναι? Και σας έλεγα λοιπόν, σηκωνόμαστε όπως είμαστε τώρα, θα κάνουμε 300 κοιλιακούς, 500 push-ups και 5 στροφές στο κολέγιο. Τι θα μου λέγατε? Γεια σου Έρικα, χαρήκαμε, πάμε για καφέ, τα λέγαμε, πού να το κάνουμε τώρα αυτό? Γιατί το συνέστημα που θα είχατε θα ήτανε βαριέμαι, ε? Δεν θα ήτανε? Πόσοι άνθρωποι πάνε στο γυμναστήριο, γράφονται για μία φορά και με πάνε μία φορά και μετά γυρίζουν και λένε δεν μπορώ άλλο, βαρέθηκα, δεν θέλω να κάνω άλλο. Αυτό συμβαίνει γιατί στην πραγματικότητα ο άνθρωπος έχει 4 βάσεις που αλληλεπιδρούν. Έχει το σώμα του, έχει τα συναισθήματά του, έχει τον τρόπο που σκέφτεται, αλλά και τον τρόπο που υπάρχει. Είναι μια ενέργεια που εκπέμπει ό,τι αγαπάει και ό,τι φοβάται. Αυτό λοιπόν που ουσιαστικά μέσα από μελέτες έφτιαξε είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προπονεί θετικά και τις 4 βάσεις. Ας πάμε λίγο να το κάνουμε, να το εξηγήσουμε λίγο, για να το καταλάβετε λίγο καλύτερα. Ποια είναι η διαδικασία της αλληλεπίδρασης? Πώς αλληλεπιδρά η σκέψη μας, τα συναισθήματά μας, το σώμα μας, ο τρόπος που υπάρχουμε? Πώς όλα αυτά είναι αλληλένδετα και πόσο επηρεάζουν τελικά τη ζωή μας? Οι άνθρωποι καθημερινά προσλαμβάνουμε άπειρες πληροφορίες και τις αφομοιώνουμε μέσα από τις αισθήσεις μας. Από τον τρόπο που ακούμε, που νιώθουμε, που γευόμαστε, που γκραζόμαστε πράγματα, που ακουμπάμε πράγματα, παίρνουμε άπειρες πληροφορίες. Αυτές, για να μπορέσουμε να τις κάνουμε πιο κατανοητές, τις κάνουμε λέξεις και σκέψεις. Ξεκινάμε λοιπόν και παίρνουμε μια πληροφορία και λέμε «Α, αυτό εδώ είναι μια καρέκλα, αυτό εδώ είναι ένα τραπέζι». Ερχόμαστε και το κάνουμε μια σκέψη ή μια λέξη. Όμως ο άνθρωπος, για να μπορέσει να κατανοήσει την κάθε λέξη, θα πρέπει να την κάνει συναίσθημα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ποιοι από εσάς έχετε πάει στη Ρόδο? Καλέ, όλοι οι διακοπές στην Ελλάδα πάτε, μπράβο! Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι ο καθένας από εσάς θα έχει κάτι διαφορετικό να περιγράψει για τη Ρόδο. Σε κάποιους άρεσε πολύ το νησί, κάποιοι πέρασαν καλά, κάποιοι πλακωθήκαν το πρώτο βράδυ. Ενώ η Ρόδος λοιπόν είναι ένα νησί, σαν λέξη, ο καθένας για να κατανοήσει όταν ακούει αυτή τη λέξη, για να την νιώσει καλύτερα, την έχει συνδέσει με ένα συναίσθημα. Τώρα σε όλο αυτό θα μου πείτε, είπαμε για το πώς αντιλαμβανόμαστε, πώς παίρνουμε τις πληροφορίες απ' έξω, πώς σκεφτόμαστε, okay, πώς το κάνουμε αυτό λέξεις και σκέψεις και πώς το νιώθουμε. Το σώμα, ακούστε τι θα κάνουμε λοιπόν τώρα. Θέλω να κλείσετε τα μάτια. Σε βλέπω εσένα που τα έχεις ανοιχτά, κλείφτα βρε. Για κλείστε για λίγο τα μάτια. Σκέψου, φαντάσου, νιώσε ή αισθάνσου ότι κρατάς στο χέρι σου ένα λεμόνι. Κόψε αυτό το λεμόνι και σιγά σιγά με το χέρι σου φέρτο στο στόμα σου και δάγκωσέ το. Δάγκωσέ το. Πολύ ωραία. Πώς νιώσατε? Ξυνήλα. Νιώσατε λίγο, μπορείτε οι σιαγόνες να κρίνουν λίγο σάλιο, ε? Το νιώσατε αυτό? Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω είναι το εξής. Είναι ότι ενώ όλοι απλά φανταστήκατε, σκεφτήκατε ή νιώσατε, δεν είχατε στα χέρια σας κάποιο λεμόνι, στην πολύ πραγματικότητα το λεμόνι δεν υπήρχε σε φυσικό επίπεδο. Το σκεφτήκαμε, το φανταστήκαμε, αλλά το σώμα σας ανταποκρίθηκε. Ανταποκρίθηκε σε αυτό που νιώσατε, σκεφτήκατε, φανταστήκατε.
Αυτό που θέλω να σας πω με αυτό είναι ότι χρειάζεται να δούμε εδώ μία αλήθεια. Το σώμα μας εκδηλώνει όλα όσα προσλαμβάνουμε, σκεφτόμαστε και νιώθουμε. Καμιά φορά μπορεί κάποιος από εσάς ή να έχει το περιβάλλον κάποιον που έχει να έχει πρόβλημα υγείας ή να έχει χτυπήσει ή να χτυπάει συχνά. Το σώμα, η φυσική του κατάσταση είναι να είναι απόλυτα υγιές. Συνήθως κάποιες φορές το σώμα απλά εκδηλώνει τα παράπονα της ψυχής. Εκδηλώνει κομμάτια που είναι σαν ισορροπία και ψάχνουν να βρουν τρόπο και δρόμο να προχωρήσουν και να νιώσει καλύτερα το σύστημα. Το σώμα μας έρχεται πάντα μόνο να μας μιλήσει για κάτι που παραπονιέται, για κάτι που δεν λειτουργεί. Άρα λοιπόν, στην πολλή πραγματικότητα, δεν θα μπορούσε το θέμα της προπόνησης, της οποιασδήποτε προπόνησης, να είναι απομονωμένη. Γιατί πάω στο γυμναστήριο και κάθομαι σε ένα διάδρομο πάνω και λέω, ωραία ρε παιδί μου, αλλά τι θα φάμε το βράδυ. Και σκέφτομαι πολύ σοβαρά τώρα, μήπως να πάρω τηλέφωνο αύριο τελικά να δούμε τι θα γίνει και αυτά. Και ενώ λοιπόν έχω βάλει το σώμα μου και απλά κινείται σε ένα διάδρομο μόνο του, τις ταλαιπώριες, το μυαλό μου είναι αλλού, το συναίσθημά μου είναι βαριέμαι, δεν αντέχω 12 λεπτά ακόμα, τι θα γίνει ρε παιδιά, θα τελειώσει αυτός ο διάδρομος. Και η ύπαρξή μου φυσικά είναι αλλού. Και αυτό είναι ουσιαστικά και όλο το θέμα, σε όλα τα πράγματα. Αν σκεφτείτε ακόμα και στο σχολείο, ο τρόπος που μαθαίναμε τα πράγματα ήταν καθόμασταν, ακούγαμε. Θα πάρει πληροφορία το νοητικό, αλλά πόσο. Θέλει και το σώμα να συμμετέχει, θέλει και η ύπαρξη να συμμετέχει, θέλει και τα συναισθήματα να συμμετέχουν. Και αυτό νομίζω ότι είναι και καινούρια. Πώς να το πω. Είναι ο καινούριος τρόπος γενικός για να μαθαίνουμε πράγματα, του να είμαστε ολόκληροι σε αυτό που συμβαίνει. Ήρθα λοιπόν εγώ εδώ σήμερα. Όχι για να σας χορέψω, θα μπορούσα, αλλά δεν το κάνω σήμερα. Λοιπόν, ήρθα λοιπόν να σας εμπνεύσω 11 νέες συνήθειες. Κάποιες θα τις κάνουμε διαδραστικά, κάποιες απλά θα τις πάρουμε σαν πληροφορία. Γιατί ξέρετε κάτι, οι άνθρωποι καθημερινά ζούμε με συνήθειες. Ζούμε με συνήθειες και τις ξανακάνουμε και τις ξανακάνουμε, γιατί δεν είμαστε συνειδητοί. Είναι πολλά κομμάτια μας που ζουν ασυνείδητα, που απλά επαναλαμβάνουμε μια συνήθεια ξανά. Και για να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι, χρειάζεται να δημιουργήσουμε μία νέα συνήθεια. Χρειάζεται να συντονιστούμε σε κάτι διαφορετικό. Αν έχω συνηθίσει να πηγαίνω στον ίδιο δρόμο, το ίδιο αποτέλεσμα θα φέρω. Ο Αϊνστάιν πολύ σωστά έλεγε ότι αν θέλεις να φέρεις διαφορετικά αποτελέσματα, δεν μπορείς να το περιμένεις κάνοντας ακριβώς τα ίδια πράγματα. Άρα, αν θα θέλαμε να έχουμε μια καλύτερη ζωή, στην πολλή πραγματικότητα, το μόνο που χρειάζεται είναι απλά να συντονιστούμε σε νέες συνήθειες, σε νέα κομμάτια, σε νέες δράσεις, κάτι λίγο διαφορετικό από αυτό που κάνουμε. Άρα λοιπόν, πριν ξεκινήσω οτιδήποτε, θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Κάνατε ένα πρώτο βήμα. Ήρθατε εδώ και λες, ναι ρε παιδί μου, αξίζω να έχω μια καλύτερη ζωή. Το θέμα είναι πόσο επιτρέπετε στον εαυτό σας ανοιχτοσύνη για να μπείτε αυτό το πράγμα να το κάνετε όχι μόνο την πληροφορία την πήρα και τελείωσε, αλλά να την κάνετε και στο σώμα και στο συναίσθημα και στην ύπαρξη. Οπότε θα ήθελα ένα απλό ναι έτσι, πολύ δυνατά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό από εδώ και πέρα? Ξέρεις, δεν ακούγεστε. Μπορούμε να το κάνουμε. Και εγώ αυτό πιστεύω. Πιστεύω ότι πραγματικά μπορούμε να το κάνουμε. Πάμε λοιπόν να πούμε πραγματάκια ή να μπούμε και να δοκιμάσουμε πραγματάκια για το πώς θα μπορούσε η καθημερινότητά μας λίγο να αλλάξει με πολύ πολύ απλά tips, που όμως αν τα επιτρέψετε να τα δημιουργήσετε μια καινούργια συνήθεια, μπορεί πραγματικά να σας αλλάξει την καθημερινότητα. Λοιπόν, το πρώτο που θα κάνουμε και που θα σας μιλήσω πολύ γι' αυτό είναι ο συντονισμός. Τα πάντα στη ζωή μας είναι συντονισμός. Τι σημαίνει αυτό? Σας έχει τύχει να πάτε για ένα καφέ με μια φίλη σας και ενώ είσαστε σε σούπερ κατάσταση να φύγετε με πονοκέφαλο? Σας έχει τύχει το αντίστροφο, που πηγαίνω με πονοκέφαλο και ξαφνικά κουβεντιάζω και συντονίζομαι σε κάτι καλύτερο και λέω πω, καλά έκανα και πήγα για καφέ. Είμαι πολύ καλύτερα. Οι άνθρωποι και η ενέργειά μας αλληλεπιδρά. Συντονιζόμαστε με κάτι που μπορεί να είναι καλύτερο ή χειρότερο, ανάλογα με το πώς είναι η δικιά μας αυτοδιεύθυνση και αυτοϊσορροπία. Άρα λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, το πρώτο που χρειάζεται να κάνουμε και είναι και αυτό που σας παροτρύνω να κάνετε κάθε πρωί όταν ξυπνάτε, είναι να συντονίσετε το πρωί που ξυπνάτε την ημέρα σας με το τι θέλετε να βιώσετε μέσα στην ημέρα. Ποια είναι η πρόθεσή σας?
Γιατί πολλές φορές ξυπνάμε το πρωί και απλά πηγαίνουμε και φτάνουμε και κάνουμε πράγματα προς τα έξω, αλλά δεν έχουμε έρθει να αναρωτηθούμε εσωτερικά ποια είμαι, ποιος είμαι, πού πάω, τι είναι αυτό που θέλω να βιώσω. Έτσι λοιπόν, θα σας παρότρινα με αυτή την ωραία μουσική να κάνουμε ένα συντονισμό και να εκφράσουμε την πρόθεση να έχουμε καλύτερες θετικές συνήθειες. Κλείστε λοιπόν τα μάτια, αν θέλετε και επιλέξετε. Πάρε 3 βαθιές αναπνοές και εστιάσου εντός. Αυτή η ώρα είναι μόνο για σένα. Νιώσε το σώμα σου να βαραίνει και να χαλαρώνει. Σαν να θέλει να βυθιστεί, να πάει 1 μέτρο πιο βαθιά από εκεί που βρίσκεται. Νιώσε την ενέργειά σου καθώς αυτή περνάει μέσα από τα πέλματα των ποδιών, ανεβαίνει στους αστραγάλους, στα γόνατα, τους μυρούς, τους γλουτούς, την κοιλιακή χώρα, το στήθος, το στέρνο, ανεβαίνει στους ώμους, τα χέρια και τα δάχτυλα, στο λαιμό και το κεφάλι. Και αν θέλεις, έτσι που έχεις λίγο ηρεμήσει, φέρε τις παλάμες σου στο κέντρο της καρδιάς σου. Ακούμπησε και τις 2 παλάμες σου πάνω στην καρδιά σου, μιας και η καρδιά είναι ένας χώρος που έχει εμπιστοσύνη, αγάπη και ασφάλεια για σένα. Λένε ότι όταν ξεκινάμε και ζητάμε κάτι από το κέντρο της καρδιάς, είναι σαν να σπέρνουμε ένα σποράκι φωτός για να έρθει η καταλληλότητα για αυτά που θέλουμε να ζητήσουμε. Έτσι λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, αν θέλεις και επιλέξεις, μπορείς να επαναλάβεις εσωτερικά. Έχω επίγνωση ότι έχω ένα καταπληκτικό δυναμικό. Η πρόθεσή μου είναι να ξεδιπλώσω όλα τα ταλέντα μου και να εκδηλώσω τη μοναδικότητά μου. Απελευθερώνω κάθε τι περιοριστικό για μένα. Και επιτρέπω νέες θετικές συνήθειες. Γιατί αξίζω. Θέλω και μπορώ. Θέλεις, κάνε μια ευχή για σένα πριν ανοίξεις τα μάτια σου. Τι είναι αυτό που έχεις πρόθεση να συμβεί για σήμερα, ιδανικά, με ευγνωμοσύνη. Στιγμή που θα νιώσεις έτοιμος ή έτοιμη, και μόνο τότε θα επιστρέψεις πάρα πολύ ήρεμα σε ένα καινούριο εδώ και τώρα. Μιας και ήρθε η ώρα να παίξουμε. Αυτή είναι η πρώτη συνήθεια. Ξυπνήστε το πρωί
και συνδημιουργήστε την πραγματικότητά σας. Εκφράστε από την καρδιά σας, εκεί που κοιμάστε στο κρεβάτι σας. 2-3 αναπνοές και απλά ζητήστε τι έχω πρόθεση να ζήσω μες την ημέρα. Τι είναι αυτό που είναι κατάλληλο για μένα να βιώσω. Και εμπιστευτείτε. Εμπιστευτείτε τη ροή της ημέρας. Πάμε λοιπόν τώρα. Αφού μου υποσχεθήκατε ότι πραγματικά έχετε τη διάθεση να το βιώσουμε αυτό σε όλα τα επίπεδα, θέλω να κάνουμε το εξής. Θέλω αρχικά να τσεκάρετε εάν δεξιά και αριστερά σας υπάρχει κάποιο παιδάκι. Εσάς εννοώ. Για δείτε, υπάρχει ένα παιδάκι δεξιά και ένα αριστερά. Μπορείτε να καθίσετε έτσι ώστε να υπάρχει ένα παιδάκι σας δεξιά ή αριστερά. Ή έστω από τη μία πλευρά. Ωραία. Και θέλω τώρα και 2 εθελοντές. Να ανέβουν πάνω εδώ. Έλατε, μην τρέπεστε. Έλατε. Να δείξουμε ούτως ή άλλως. Και 3, ελάτε, δεν υπάρχει θέμα. Θα το δείξουμε εμείς πάνω και θα το δείξετε και εσείς κάτω μετά, οκ. Okay? Λοιπόν, πάμε λοιπόν να το... Θέλω λοιπόν το δεξί χέρι να κάνει αυτό. Κυρία, αυτό, περίπου. Έλα λοιπόν από εδώ και το αριστερό σας, οπα. Απόψε κάνεις μπαμ, οριακά το προλάβαμε. Λοιπόν, εδώ. Εδώ, τεντωμένο χεράκι, κοιτάξτε, αυτό εδώ κάνουμε. Για κοιτάξτε λίγο. Πρέπει όμως κάτω από αυτό το χεράκι μας να υπάρχει ένα παιδάκι που έχει εδώ το χεράκι του και πάνω από το δικό μας χεράκι να υπάρχει ένα άλλο παιδάκι που να είναι πάνω το χεράκι του. Ξέρετε, μικρά απλά καθημερινά που τα κάνετε και σου κάθεται. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, εδώ. Και εδώ. Οκ. Okay. Μπράβο. Τέλεια. Είμαστε εδώ. Οκ. Okay. Σύμφωνοι. Το έχουμε όλοι εδώ. Ωραία, μείνετε εκεί για κανένα τεταρτάκι. Φεύγω και. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, πάμε. Από εδώ που είμαστε λοιπόν τώρα, με το που θα κάνω αυτό, εγώ προσπαθώ να πιάσω το χεράκι, εσύ προσπαθείς να το αποφύγεις, εσύ προσπαθείς να το πιάσεις, εσύ προσπαθείς να το αποφύγεις. Είμαστε έτοιμοι. Λάβε το θέσεσαι. Έτοιμοι. Έλα, παιδιά, τώρα είδα που το πιάσατε λίγο. Μισό λεπτό, πάμε ξανά λίγο από την αρχή, παιδιά. Μισό λεπτό. Δεν έχουμε συντονιστεί καλά. Δεν ξέρω, δεν λειτουργεί ο συντονισμός. Πάμε, σας παρακαλώ, πάρα πολύ. Ένα, εδώ και εδώ. Προσέξτε λίγο. Δεν είναι όλο έχει καθίσει πάνω το χέρι. Τι που έχω κουραστεί, κάτσε να ξεκουράσω λίγο την παλάμη μου. Όχι, μην μπερδεύεστε. Πρέπει να έχει μια απόσταση περίπου 10 εκατοστά. Οκ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Όχι ακόμα. Άλλη μια φορά. Έλα, παιδιά, τώρα! Είστε μερικοί πολύ γρήγοροι. Πάμε μια τελευταία φορά. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Είστε πολύ καλοί. Πολύ, πολύ καλοί είσαστε. Λοιπόν. Κοιτάξτε, επειδή τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, δεν παίζουμε εδώ πέρα. Θέλω λίγο να προχωρήσουμε στο επόμενο. Λοιπόν, θα σας βάλω αυτό το κομμάτι που ακούγατε τώρα. Το έχετε ακούσει αυτό το λίγο. Μανά. Ε, είναι πολύ εύκολο. Θέλετε να μου πείτε ότι έχετε την πρόθεση να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε τη διάθεση να έχουμε χαρά και αυθορμητισμό. Ωραία. Είναι πολύ απλό το επόμενο μας κομμάτι, η επόμενη μας δράση. Κάθε φορά που ακούτε μανά, θα πρέπει να γαργαλίσετε το διπλανό σας. Μικρά, απλά, καθημερινά, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν. Για να ακούσουμε. Ετοιμαστείτε. Ανεβάστε ένταση, παρακαλώ πολύ. Είμαστε έτοιμοι. Παιδιά! Τώρα! Ξανά! Παιδιά, λίγο ακόμα. Σε βλέπω που δεν γαργαλιέσαι, θα κατέβω κάτω. Πάμε τελευταία φορά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
Παιδιά, ένα χειροκρότημα με έχετε εντυπωσιάσει. Είστε απίστευτοι! Να λοιπόν που είσαστε και αυθόρμητοι και είστε χαρούμενοι και αυτό θέλω να το νιώσετε. Να το νιώσετε ότι επιτρέπετε και είναι ok σε κάθε στιγμή να είμαι και με χαρά και με αυθόρμητισμό. Και το κάνατε όλοι και είναι καταπληκτικό αυτό. Γιατί είναι καθαρά η πρόθεσή σας πως μπορεί να τα μεταμορφώσει τα πράγματα. Πάμε λοιπόν σε μία ακόμα. Εδώ τώρα έχω μία πληροφορία που είναι... που είναι ιδιαίτερη, αλλά νομίζω ότι θα μας βοηθήσει λίγο να κατανοήσουμε τι γίνεται. Οι άνθρωποι, όταν κατεβαίνουμε εδώ στη γη, γιατί μπορεί να κατέβουμε σε κάνα άλλο πλανήτη, αλλά αποφασίσαμε στη γη τέλος πάντων να κατέβουμε. Λοιπόν, είμαστε μια ολότητα που έχει τα πάντα μέσα. Έχει και καλά στοιχεία, έχει και κακά στοιχεία, αν και το καλό και το κακό εδώ στη γη το βιώνουμε, τη διτότητα, το τι είναι καλό και τι είναι κακό. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν γεννημένη στην Κένια, πιθανότατα να έρθω εδώ ξυπόλυτα, ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα στη γη. Ή αν είχα ένα κόκαλο εδώ πέρα πάνω. Θα ερχόμουν τα φυσιολογικά, με τα καλά μου τα ρούχα, το καλό μου το κόκαλο και θα τα λέγαμε. Και θα ήταν και φυσιολογικό. Αν αυτό γινόταν σε μια άλλη χώρα, θα ήταν τι ήταν αυτό που πάθαμε. Γιατί το φοράει αυτό και τι είναι όλο αυτό που συμβαίνει. Οι άνθρωποι, λοιπόν, ερχόμαστε σαν ένα καθαρό χαρτί εδώ στη γη και ενώ είμαστε όλα τα πράγματα, κάπως εκπαιδευόμαστε για το τι είναι καλό και το τι είναι κακό. Ανάλογα με το που έχουμε μεγαλώσει, πώς έχουμε μεγαλώσει, κάποια πράγματα θεωρούμε ότι είναι καλά και κάποια είναι κακά. Μπορεί να τύχουμε σε μια οικογένεια που να λέει είναι κακό πράγμα να εκμεταλλεύεσαι, είναι κακό πράγμα να είσαι πονηρός, είναι κακό πράγμα να είσαι βλάκας. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε από όλα αυτά. Ανεξάρτητα αν στη συνειδητότητά μας εκδηλώνουμε κάποια ή όχι. Είμαστε όλα τα χρώματα, όλα τα χρώματα και είμαστε και όλες οι ποιότητες εν δυνάμει. Το τι εμείς θα κάνουμε αν κάποια στιγμή βρεθεί κάποιος κάτω το πόδι μας με το λαιμό του, αν θα το πατήσουμε ή όχι, είναι δικιά μας απόφαση. Αλλά το ότι έχουμε το δυναμικό και να το πατήσουμε και να μην το πατήσουμε, είναι σίγουρο ότι υπάρχει σαν ποιότητα και αυτή μέσα μας. Γιατί είμαστε όλα, μα όλα, τα πράγματα. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, πολλές φορές εκνευριζόμαστε όταν κάποιος μας πει κάτι, δηλαδή κάποιος λέει «Είσαι ψεύτης». Και τρελαινόμαστε γιατί το έχουμε συνδέσει, αυτή την αλληλεπίδραση που είπαμε, ότι το να είσαι ψεύτης δεν είναι καλό πράγμα. Είναι κακό πράγμα. Άρα λοιπόν πιεζόμαστε, αγωνιούμε, είτε εξοδεύουμε άπειρο χρόνο μέσα στη ζωή μας για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ψεύτες και πόσο αληθινά λειτουργούμε, είτε γεμίζουμε ενοχές κάθε φορά που λέμε ψέματα. Το σίγουρο είναι ότι όλα μας τα μπλοκαρίσματα, όλα αυτά δηλαδή που μας εγκλωβίζουν στο να είμαστε ελεύθεροι, αυθόρμητοι, χαρούμενοι και μια χαρά, είναι τέτοιου τύπου πραγματάκια. Η αγωνία μας, με άλλα λόγια, του να μην είμαστε τρελοί. Γιατί αν το κάνω αυτό δεν είναι καλό, αν το κάνω αυτό είναι κακό, αν το κάνω αυτό είναι έτσι, αν το κάνω αυτό... Μπλοκάρουμε καθημερινά με αυτό που απλά έχουμε εγγράψει. Απ' την άλλη, οι άνθρωποι μεγαλώνουμε με τη γνώμη των άλλων. Βλέπουμε ένα παιδάκι και λέει «Αχ, τι ωραίο, έχει πολύ μεγάλα ματοτσίνερα και μπούκλα μαλλί, καλό φαίνεται, ήσυχο». Βλέπεις ένα άλλο παιδάκι και λες «Πω, πω, μεγάλος αλιτάμπουρας, τρέχει, κάνει, φτιάχνει, κάνει, σκαρφαλώνει έτσι αλλιώς». Και μεγαλώνουμε με τις γνώμες των γύρω μας. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί, δεν έχουμε μάθει να ρωτάμε εμάς ποιος είμαι, τι νιώθω ότι είμαι και εκπέμπω. Έχουμε πάρει 5 ταμπέλες από 10 ανθρώπους καθώς μεγαλώνουμε και τις έχουμε κάνει δικές μας και λες «Α, εγώ είμαι έτσι άνθρωπος, είμαι ήσυχος, εγώ είμαι πολύ, βγαίνω, ταξιδεύω, μου αρέσει πάρα πολύ». Είσαστε όλα τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην είστε. Μπορεί να έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι είστε κάτι και αυτό να σας δημιουργεί μια ασφάλεια, αλλά είσαστε όλα. Όλα, όλα, όλα. Και είναι καθαρά στη δική σας ανοιχτοσύνη να επιτρέψετε να είσαστε όλα. Δεν το ξέρω αυτό, δεν τα κάνω εγώ αυτά τα πράγματα. Είναι δύσκολο αυτό. Και απλά φρενάρετε από το να είσαστε ολόκληροι. Το οποίο είναι ταλαιπωρία. Μπορεί να μην το καταλάβει, αλλά είναι ταλαιπωρία στην πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν τώρα θα σας μιλήσω λίγο για τη δύναμη του λόγου. Ο λόγος έχει πάρα πολύ ισχυρή δύναμη. Δηλαδή, έχει γίνει ένα πείραμα, μπορεί να το έχετε ακούσει κάποιοι, που ήταν ένας άνθρωπος και για 10 μέρες ερχόντουσαν διάφορα και του λέγανε «Α, από εδώ, οι άνθρωποι». Τι βλέπαν λοιπόν κάθε μέρα και τους λέγανε «Σε βλέπω λίγο χλωμή, δύσκολα τα πράγματα». Ξαναπέρναγε ο άλλος και έλεγε «Ρε παιδί μου, το χρώμα σου είναι κάτι». Στις 10 μέρες έχει πάει στο νοσοκομείο. Είναι ξεκάθαρο. Και έχει πάει στο νοσοκομείο, όχι γιατί πραγματικά έχει ρωτήσει εσωτερικά «Είμαι καλά, νιώθω καλά, είμαι εντάξει». Όχι. Γιατί υπήρξαν 15 άνθρωποι που είπανε, κάτι είδανε. Το χρώμα μου δεν είμαι καλά. Μάλλον πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. Και πιθανόν να έχει και πραγματικά θέμα στο νοσοκομείο. Γιατί το έχει ακούσει τόσο πολύ που το έχει πια, αυτό το έχει αντιληφθεί, το έχει φεράσει, το έχει κάνει συνέστημα και ήρθε και το σώμα και λέει,
πρόβλημα. Το λένε όλοι. Είμαι άρρωστη. Και δεν είναι αλήθεια. Εδώ λοιπόν τώρα θα κάνουμε ένα παιχνίδι που έχει να κάνει με το εξής. Επειδή δεν μπορούμε συνέχεια, και εγώ δεν παροτρύνω βασικά, να ζούμε τις γνώμες των άλλων, το τι θέλουν οι άλλοι να μας πούν και τι όχι. Θα σας παρότρινα να γυρίσετε σε έναν διπλανό σας, δεξιά-αριστερά, να σκεφτείτε τρία θετικά γνωρίσματα, τύπου ξέρεις. Είμαι ψηλή, είμαι λαχρινή, είμαι μια ελιά εδώ, και να του το πείτε με πάρα πολύ αισιοδοξία, στηρίζοντας τι, ότι αν ο λόγος έχει τόσο δύναμη, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιμένω από τον άλλον, την μία μέρα να με ανεβάζει και να με πηγαίνει στο Θεό και την άλλη να με πηγαίνει στα πατώματα. Χρειάζεται να υποστηρίξω εγώ τον εαυτό μου μέσα από τη δύναμη του λόγου. Μέσα από το κομμάτι που ξεκινάω και λέω το πρωί που ξυπνάω. Πόσοι από εσάς ξυπνάτε το πρωί και λέτε, πώς είμαι πάλι έτσι σήμερα. Πόσοι, όχι αλήθεια, σας βλέπω που γελάτε. Γιατί έχουμε μάθει να εστιαζόμαστε και το νοητικό το κάνει στα αρνητικά και όχι στα πόσα θετικά έχουμε. Όχι στα πόσα κομμάτια είναι καταπληκτικά για μας. Θέλω λοιπόν να σκεφτείτε, αυτή είναι η άσκηση που έχουμε να κάνουμε για τώρα, με τον αυτορμητισμό και τη χαρά που έχετε, να βρείτε τρία θετικά γνωρίσματα. Είμαι καταπληκτικός, καταπληκτική, μοναδική, τέλεια, ερωτική, φανταστική, υπέροχη, να κάνετε και πόζες, δεν έχω κανένα θέμα. Να κοιτάξετε τον άλλον στα μάτια και να το πείτε και εμπιστευτείτε. Μπορείτε να πείτε για τον άλλον πόσο καλοί είσαστε. Επιτρέπετε στον εαυτό σας να πείτε πόσο σπουδαίοι είστε. Ή απλά του λες, σήμερα είναι αυτό και αυτό δεν μου κάνει καλά και αυτό έχω πρόβλημα και αυτό είναι έτσι. Πόσο. Αυτή λοιπόν είναι η άσκηση. Και έχετε λίγα δευτερόλεπτα να κοιταχτείς στα μάτια και να πεις ό,τι θέλεις που να εκφράζει και να εκδηλώνει όλα όσα είσαι. Για πάμε να σας δω. Πάμε, οι τρεις μας. Για. Είμαι 61 και είμαι καλά. Όχι, μισό λεπτό. Έχουμε εδώ ένα παράδειγμα. Για πες λοιπόν, τρία. Είμαι 61 και είμαι καλά. Όχι, είμαι 61 και είμαι καλά. Τρία θετικά γνωρίσματα. Έχω ωραία μάτια. Έχω ωραία μάτια. Τι άλλο. Θετικά γνωρίσματα, τι ταλέντα έχεις. Κάνω ωραίες μαριονέτες. Τι άλλο. Και ρέικι. Και ρέικι, πολύ ωραία. Εσείς. Είμαι πολύ καλή φίλη. Ναι. Είμαι τσαχπίνα. Είναι πολύ καλή φίλη, είναι τσαχπίνα και επίσης και πολύ χαρούμενη. Και καλή μαγείρισα. Για έλα και εσύ. Είναι αισιόδοξη. Αυθόρμητη. Και είμαι και ονειροπόλα. Είναι πολύ, παιδιά, σημαντικό να μπορείς να υποστηρίξεις τον εαυτό σου μέσα από το λόγο. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να αρχίσουμε να κατακρίνουμε τον εαυτό μας τι δεν κάνει. Η νέα ενέργεια αφορά την ενδυνάμωση. Αφορά το να μπορώ σταθερά να εκφράζω ότι αξίζω. Ότι αξίζω να έχω θετικά κομμάτια που εκδηλώνονται. Και αυτό έχει μια συγκεκριμένη αντίχυση. Γιατί αν εγώ πιστέψω ότι είμαι όμορφη, θα το πιστέψουν και οι γύρω μου. Αν εγώ θεωρώ ότι δεν είμαι, δεν το πιστέψει κανείς. Αν θεωρώ ότι είμαι γενναιόδορη και το λέω και το εκδηλώνω, αυτό θα έχει μια αντίχυση. Θέλω λοιπόν τώρα να σας δείξω ένα βιντεάκι, το οποίο είναι ένα πείραμα που έχει γίνει, για να δείτε πώς η συχνότητα, και ο λόγος είναι συχνότητα, όπως και ο κάθε άνθρωπος είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που εκπέμπει συχνότητα. Άρα λοιπόν, θέλω τώρα να δείτε ένα βίντεο έχοντας στη σκέψη σας το εξής. Ότι το 70% αυτού που είμαστε είναι νερό. Δείτε τι κάνει το νερό λοιπόν όταν έρχεται σε διαφορετικές συχνότητες και πόσο υπάρχει δύναμη του λόγου γι' αυτό. Για να δούμε. Σκεφτείτε ότι αυτό το νερό είσαστε εσείς, είναι το 70% και κάποιος σας λέει κάτι με μια συγκεκριμένη συχνότητα.
πόσο αντίχηση και με ποιον τρόπο όλο αυτό μπορεί να αντυχεί μέσα σας. Τι παρατηρήσατε τώρα? Παρατηρήσαμε, βάζοντας το νερό σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, όλο αυτό να δημιουργεί μια ταλάντωση στο νερό το ίδιο. Νερό, απλό νερό, νερό από τη βρύση. Σκεφτείτε όταν το 70% λοιπόν είσαστε νερό και είμαστε νερό, όταν έχετε κάποιος και σου φωνάζει από πάνω, ή όταν εσύ φωνάζεις, τι αντίχηση και με ποιον τρόπο, όταν ακούμε λέξεις που να είναι δύσκολες, μπλοκαρισμένες, πόσο μπορεί αυτό να μας επηρεάζει. Αυτό το είπα γιατί. Γιατί η επόμενη συνήθεια έχει να κάνει στο να επιτρέψετε στον εαυτό σας να κάνετε παρέα με ανθρώπους που εμπιστεύεστε, σέβεστε και θαυμάζετε και το ίδιο αυτοί για σας. Με ανθρώπους που νιώθετε ότι θα σας ενδυναμώσουν και ότι δεν θα είναι τοξικοί για εσάς. Που θα σας σταθούν σε αυτό που κάνετε, στο ό,τι κάνετε και θα είναι μια αγκαλιά για σας και δεν θα σας αποτρέψουν ή να σας εγκλωβίσουν, εστιάζοντας σε αυτά που δεν έχετε. Γιατί αυτό το κάνετε τόσο ή άλλως από μόνοι σας. Το κάνουμε δηλαδή, τώρα τι να λέμε. Γιατί το κάνουμε? Γιατί φανταστείτε ότι κάθε άνθρωπος κάθε μέρα έχει 50.000 σκέψεις. Η τάση του είναι σε 35.000 να είναι αρνητικές. Αν είναι συνειδητά εστιασμένος στο να μπορέσει να την κάνει πιο θετική τη σκέψη, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μπορείτε να ελκύσετε στη ζωή σας. Πόσο καλύτερη μπορεί να είναι η ζωή σας. Το επόμενο λοιπόν κομμάτι. Μάλλον όχι, πριν πούμε αυτό, λέω να παίξουμε ένα παιχνίδι. Ωραία, δεν είναι τα παιχνίδια? Τι λέτε κι εσείς? Κι εγώ νομίζω είναι καλά. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής λοιπόν. Είπαμε ότι υπάρχουν θετικές και αρνητικές λέξεις, αλλά εμείς μπορούμε να κάνουμε μια αποδοχή σε όλες τις λέξεις, μια και είμαστε όλα τα πράγματα, και να μην έχουμε κανένα θέμα. Okay? Λοιπόν, θέλω, έχουμε μια καρέκλα. Μια καρέκλα έχουμε. Γεια σας, χάρηκα πολύ. Λοιπόν. Εδώ. Άμα θέλετε, κατεβείτε. Όχι ότι ήθελα να δοκιμάσω αν μπορείτε αρθοσασία, αλλά βλέπω ότι τα καταφέρετε μια χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα για τους εθελοντές μας. Λοιπόν. Ωραία. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, από εδώ που είμαστε τώρα, θέλω να δω ποιος μπορεί, έτσι όπως κάθεται, στην καρεκλίτσα του, να κάνει αυτό. Τι, όλοι? Εντάξει, παιδιά, το έχετε παρακάνει, νομίζω, έτσι. Για καθίστε όλοι έτσι. Ωραία. Για να δω τώρα ποιος μπορεί να κάνει αυτό. Ακούστε, βγάλτε τις τσάντες απ' έξω, από πίσω, από πάνω, από κάτω. Βάλτε τις με τα χέρια ψηλά, δεν με πειράζει. Απλά ελευθερώστε λίγο τα πόδια σας. Okay. Ποιος μπορεί τώρα να κάνει από εδώ που κάθεται αυτό και αυτό? Τι, και αυτό και αυτό το κάνετε? Εντάξει, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε παρέα έτσι. Δηλαδή, πάρα να σας εντυπωσιάσω, τα κάνετε όλα μόνοι σας. Λοιπόν, από εδώ, άλλη μια φορά. Πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν οι εθελοντές μας θα σας μοιράσουν, όχι σε όλους, αλλά πρέπει να σας πω πώς είναι το παιχνίδι, μαράκες. Οκ. Okay. Λοιπόν, θα σας μοιράσουν λοιπόν, όπου το παιχνίδι μας είναι το εξής. Θα σας βάλω ένα τραγούδι. Οκ. Okay. Εσείς θα πρέπει να κάνετε αναλλαγή εδώ. Σε κάθε τέσσερα όμως, αν τυχόν έχετε μαράκες στα χέρια σας, πρέπει να τις δίνετε στο διπλανό σας. Οκ. Okay. Τώρα, το παιχνίδι που είναι. Κάποια στιγμή θα ακούσετε τη φράση «Η μάνα μου είναι τρελή». Μικλά απλά καθημερινά πράγματα, καταλάβατε. Λοιπόν. Εκεί λοιπόν τώρα, σε μια διαδικασία αποδοχής, θέλω να πείτε όλοι μαζί «Όλε!». Μπορείτε, για να ακούσω. Όλε! Αυτό, με έχετε πιάσει τώρα ακριβώς. Λοιπόν, οπότε, είμαστε με το ρυθμό της μουσικής. Θα περνάνε κατά διαστήματα μαράκες, θα τις βλέπετε τώρα, θα πηγαίνουν μια δεξιά, μια αριστερά. Όταν έρθει σε εσάς, κάνετε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα και τέτοι. Θα είστε λίγο πιασμένοι αύριο, αλλά μην δίνετε σημασία τώρα. Μικρά απλά καθημερινά τώρα, σαββατιάτικα. Λοιπόν, ωραία. Οπότε, να περάσουμε λοιπόν. Τις μαράκες. Τι? Μόνο. Α, τι κάνουμε? Ανταλλάσσουμε, κάνουμε συνέχεια, αλλάζουμε το πόδι και κάθε τέσσερα, 1, 2, 3, 4, το δίνουμε στο διπλανό. Okay? Και ο διπλανός στο διπλανό και ο διπλανός στο διπλανό.
Αν φτάσει και δεν έχει διπλανό και έχουν φτάσει στον τοίχο, ξαναφέρει τα προς την άλλη μεριά. Εντάξει. Λοιπόν, σύμφωνοι. Ευχαριστώ πολύ για την καρέκλα. Και είπαμε, κάθε φορά που ακούμε τη like, τη φράση «Η μάνα μου είναι τρελή», κάνουμε μια αποδοχή γιατί είπαμε μας όλα τα πράγματα και κάνουμε και τα όλε. Σύμφωνοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό του παιχνίδι, μην ξεχνιέστε. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν. Περιμένετε λίγο. Μισό λεπτάκι. Ξέρετε, δώστε μου 30 λεπτά. Και ξεκινάμε. Είστε καταπληκτικοί. Λοιπόν, όσοι έχετε, μην τις κρατήσετε για πάρτι σας συνέχεια όλη την ώρα και κάνετε επένδυση. Δώστε και δίπλα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε δώσει. Υπάρχει, πριν όσο κάνουμε αυτό, υπάρχει κάποιος εδώ που θεωρεί ότι δεν έχει ρυθμό ή ότι δεν χορεύει καλά. Λοιπόν, θα σας πω μια αλήθεια λοιπόν γι' αυτό. Δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος πάνω στον πλανήτη που να μην έχει ρυθμό, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει ο χτύπος καρδιάς, που υπάρχει ο πρωταρχικός ρυθμός της καρδιάς και συντονίζεται, είναι ξεκάθαρο ότι έχετε δώσει ρυθμό. Κάπου ίσως μεγαλώνοντας, κάπου κάτι έγινε και μπλοκάρατε στο ότι, όπα, αυτό μπορεί να μην κάνει για μένα. Αλλά μην πείτε ποτέ στον εαυτό σας ότι δεν έχετε ρυθμό. Δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος που χτυπάει η καρδιά του, οπ, και κάνει αυτόν τον πρωταρχικό συντονισμό, που να μην έχει ρυθμό. Σας το λέω, ήταν μυστικό αυτό, αλλά το μάθατε τώρα. Τέλος πάντων, ας είναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Για να δω, εδώ, ποδαράκι. Οκ. Okay. Λοιπόν, κάθε τέσσερα το δίνουμε στο δίπλα. Δεν το παίρνουμε εκεί μόνιμα μέχρι να τελειώσει το τραγούδι και λες δεν πειράζει, είναι δικά μου. Δίνουμε και μεταφέρονται συνέχεια. Θέλω όλοι να τα βρεθείτε με μαράκες κάποια στιγμή. Σύμφωνοι. Ανά τέσσερα το αλλάζουμε. Και όταν ακούσουμε η μάνα μου είναι τρελή, φωνάζουμε όλοι μαζί να όλε. Έτοιμοι. Λάβε τη θέση σε. Έτοιμοι. Πάμε. This is Greek music. Για πάμε να σας δω! 1, 2, 3, 4 στο δίπλα! Με το ρυθμό! Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό. Μικρά απλά καθημερινά πράγματα, πάμε! Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και πάμε, τον αλλάζουμε. Αστερισμό. Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό. Η μάνα σου είναι τρελή. Όλε! Και σε κλειδώνει η μοναχή. Όλε! Σαν θέλω να πω στην καμάρι σου μου ρίχνεις μέταξω το σκηνή. I love you, I love you. Εκλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν φάσμα και χαραβεγή. Πάμε λίγο ακόμα! Μπορείτε και να σηκωθείτε όρθιοι, να καθίσετε πάλι κάτω, να χορέψετε πάνω ή κάτω, να γυρίσετε τα πόδια και απλά να δώσετε μαράκι δεξιά ή αριστερά. Απλά να απολαύσετε τη μουσική, γιατί η ζωή είναι μικρή και χρειάζεται να είναι υπέροχη, μοναδική σαν και εσάς. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, Μάρκουλα στο Σαρονικό. Σαρονικέ μου τα κύματα και σου δώσ' μου τα κέρι, δώσ' μου το πέλαγο. Είστε φανταστικοί! Σαρονικέ μου τα κύματα και σου δώσ' μου τα κέρι, δώσ' μου το πέλαγο. Πάμε! Η μάνα σου είναι τρελή. Όλα! Και σε κλειδώνει η μοναχή. Όλα! Σα θέλω να πω στην καμάρι σου μου ρίχνεις μέταξω το σκηνί. Εκλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και χαραβεγή. Εντάξει παιδιά, με έχετε συγκλονιστεί. Ένα χειροκρότημα. Εσείς πραγματικά έχετε την πρόθεση να έχετε better life day. Και αυτό είναι το πιο υπέροχο. Το πιο σημαντικό σε αυτό που κάναμε ήταν ότι για κάποιο λόγο καταφέραμε να είμαστε στο εδώ και τώρα. Δηλαδή την ώρα που σας έβλεπα και το κάνατε,
ήταν όλες σας οι αισθήσεις, η ύπαρξη, η σκέψη, το συναίσθημα και το σώμα εδώ. Αυτό λοιπόν είναι η επόμενη συνήθεια. Οι άνθρωποι έχουμε μια τάση να ζούμε με τις ενοχές του τι έχει γίνει και με την αγωνία του τι θα γίνει. Όταν στην πολλή πραγματικότητα ο μόνος χρόνος που υπάρχει, ο μόνος χρόνος που υπάρχει είναι το εδώ και τώρα. Άρα λοιπόν θα σας παρότρινα κάθε μέρα, κάθε στιγμή που είσαστε και κάνετε κάτι, να δίνετε ενέργεια τώρα. Να είναι όλες σας οι αισθήσεις σε αυτό που κάνετε. Το τι θα γίνει τώρα, είσαστε εδώ. Μπορεί να γίνει κάτι. Προβλήματα έχουμε όλοι, χίλιες δυο αγωνίες έχουμε όλοι, αλλά αυτή τη στιγμή όλα είναι ιδανικά. Και δεν υπάρχει καλύτερη, πιο γενναιόδορη πράξη για τον μέλλον σου να μπορείς να ζεις μαγικά το κάθε εδώ και τώρα. Το κάθε εδώ και τώρα, με όλες σου τις αισθήσεις, παρόν, να αφουγκράζεσαι, να νιώθεις πού είμαι, τι κάνω, τι βλέπω, τι αισθάνομαι, τι αγκαλιάζω, τι νιώθω. Με όλες σου τις αισθήσεις, παρόν. Μου το υπόφευτε. Τέλο πάντων. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο. Λοιπόν, εδώ θέλω να σας πω κάτι γι' αυτό. Λέει, πιστέψου την αλήθεια σου και αυτό θα βρει οπαδούς. Θα σας πω πολύ γρήγορα, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το ξέρατε, ότι ξεκίνησα πρωταθλητισμό στο άλμα επικοντός στα 25 μου. Πριν 2 χρόνια δηλαδή. Λοιπόν, το ιδιαίτερο μου αυτό ήταν ότι ενώ το ερωτεύτηκα το επικοντό, μπήκα και ξετρελάθηκα, ήθελα να το κάνω πάρα πολύ, όλο μου το περιβάλλον ήταν σε κατάσταση θα πάθω τώρα συγκοπή ή εγκεφαλικό. Δεν μπορεί τώρα σε αυτήν την ηλικία που είσαι να αφήσει τη δουλειά σου και να είσαι μια χαρά για να κάνεις πρωταθλητισμό. Εγώ όμως ήμουν ερωτευμένη με αυτό, το εμπιστεύτηκα και πήγαινα και δοκίμαζα ξανά και μετά από 1-2 χρόνια αυτό το πράγμα έχει αρχίσει να με πηγαίνει κάπου. Ξαφνικά όλοι αυτοί που ήταν εναντιωμένοι, που πας και τι είναι αυτά που κάνεις και δεν είναι σωστά αυτά πράγματα και τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο, ξαφνικά ήταν όλοι το παιδί μου, οι φίλοι μου, η ξαδέλφια μου, ξέρεις, όλοι ξαφνικά άρχισαν να τίνουν και να υποστηρίζουν αυτό που εγώ από την καρδιά μου υποστήριξα. Γιατί σας το λέω αυτό. Θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς είναι μοναδικός. Είναι μοναδικός όσο είναι το χνάρι του, το δαχτυλικό του αποτύπωμα. Τόσο μοναδικός. Τη στιγμή λοιπόν που θα επιτρέψεις τον εαυτό σου να εμπιστευτείς αυτό που είσαι, αυτό που αγαπάς, αυτό που νιώθεις, αυτό που θεωρείς ότι είναι κατάλληλο για σένα και το υποστηρίξεις, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να μην δημιουργήσεις οπαδούς για αυτό που κάνεις. Πολλές φορές εγκλωβιζόμαστε στο τι θα πρέπει να κάνουμε για να είμαστε αγαπητοί από τους γύρω μας και χάνουμε αυτό το μαγικό που είμαστε, που τι ζητάει, δεν ζητάει πολλά. Απλά να το εμπιστευτούμε. Να εμπιστευτώ ότι είμαι αυτό και θα κάνω τα βήματα, τα δικά μου βήματα. Που δεν έχει λογική. Γιατί όντως δεν έχει λογική το να ξεκινήσω το 25 με πρωταθλητισμό όταν οι άλλοι σταματάνε. Πρωταθλητισμό στα 25. Όμως απλά ακολούθησα τη μοναδικότητά μου. Και θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δυναμικό και φέρει ένα δυναμικό που μπορεί να το υποστηρίξει. Αρκεί να το επιτρέψει. Να θεωρήσει τον εαυτό του πιο σημαντικό από τα θέλω και τα πρέπει των γύρω. Που μπορεί να αφορούν μια λογική στα πράγματα ή ένα αγωνίες ή φόβος. Όταν σταθερά εστιάζεις αυτό που αγαπάς, είναι σίγουρο ότι αργά ή γρήγορα θα βρεις ανθρώπους να ακολουθήσουν αυτό που είσαι. Και αυτό είναι η προσωπική μου εμπειρία και γι' αυτό και σας το μετέφερα. Κατεύθυνση. Λοιπόν, θα έλεγα ότι ο καθένας από εμάς είναι μια ενέργεια. Η ενέργειά μας, να θυμάστε, έχετε τύχει πολλές φορές να είστε μέρες που είστε θυμωμένοι πολύ. Θυμωμένοι είμαστε οι άνθρωποι όταν η ενέργειά μας δεν έχει κατεύθυνση. Όταν ξυπνάω το πρωί και ξέρω προς τα που πάω, προς τα που θέλω να, τι θέλω να κάνω και το κάνω, τότε όλα είναι σε ροή. Εάν δεν το κάνω, απλά δονώ, βιώνω, θυμώ. Θα σας έχει τύχει να έχετε, ας πούμε, να κάνετε μια δουλειά, πρέπει να κάνω εγώ αυτό τώρα σε αυτό το δωμάτιο, και σε παίρνει μια φίλη και λέει, μωρέ, δεν πάμε για έναν καφέ. Και λες, εσύ τώρα έχω να κάνω το δωμάτιο που είναι αυτό εκείνο. Σου λέει, δεν πάμε για έναν καφέ. Και τελικά λες, τέλος πάντων, ας είναι και πας για καφέ. Πας για καφέ, γυρίζεις πίσω. Τι ωραία, σου έχει πει και διάφορα εκεί πέρα, σου έχει κάνει το κεφάλι. Γυρίζεις πίσω, το δωμάτιο δεν είναι φτιαγμένο. Και εσύ είσαι σε μια κατάσταση όπου έχεις και θυμώσει τώρα γιατί δεν έχεις κάνει το δικό σου. Και έχεις θυμώσει γιατί έχεις χάσει το χρόνο σου και η ενέργειά σου δεν έχει κατεύθυνση. Φυσικά και όταν θελήσεις και αποφασίσεις να πας για καφέ με τη φίλη σου, θα πας. Και θα το κάνεις και θα το ευχαριστηθείς και θα είναι μια χαρά.
Όμως αν δεν ξεκαθαρίζεις μέσα σου ποιος είναι ο στόχος σου, τότε απλά θα γίνεσαι μέρος του στόχου των άλλων. Κατανοητό? Σίγουρα? Δεν ακούγεστε? Σας αγαπάω. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, φρόντισε τα πράγματα γύρω σου και αυτό θα σου επιστραφεί. Πολλές φορές έχουμε μία έγνοια του αν μας αγαπάνε, πώς μας αγαπάνε, πώς νιώθουν, πώς κάνουν, πώς ράνουν. Όταν το κλειδί στη ζωή μας είναι απλά να φροντίζουμε τα πράγματα γύρω μας. Με άλλα λόγια, να κάνουμε ό,τι αγαπάμε και να αγαπάμε ό,τι κάνουμε. Τώρα λοιπόν, επειδή ξέρω ότι πιαστήκατε πολύ από αυτά τα έτσι που κάνατε, και το καταλαβαίνω δηλαδή, γιατί ήταν λίγο δύσκολη προπόνηση, θα κάνουμε το εξής. Θέλω όπως κάθεστε να γυρίσετε δεξιά, okay, λίγο, και να ξεκινήσετε να κάνετε λίγο μασαζάκι στο δεξιά σας. Μικρά απλά καθημερινά, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα. Για 1-2 λεπτά από τη μία μεριά, για 1-2 λεπτά από την άλλη μεριά. Καταλάβατε, σιγά μην το έχανε. Τι να πεις. Και για να αλλάξουμε τώρα, γιατί πολύ μας σας κάνατε. Πάμε από την άλλη να γυρίσουμε εδώ, να πάρουμε κι εμείς. Δηλαδή, τι, μόνο οι άλλοι. Και εμείς λίγο, και δώστε και λίγο. Παιδιά, προσοχή. Στον νόμο κάνουμε, δεν τον πνίγουμε τον άνθρωπο. Όχι, μερικοί πραγματικά τον πνίγουνε. Δεν το έχουνε, ήτανε, ευκαιρία ήταν αυτή η άσκηση. Δεν είναι τίποτα, βλέπετε, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα να φροντίσεις. Και όταν φροντίζεις, το σύμπαν πάντα, πάντα, πάντα όμως το επιστρέφει. Με άλλο τρόπο, με διαφορετικό τρόπο μπορεί, αλλά πάντα στο επιστρέφει. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσεις θετική ενέργεια στα πράγματα γύρω σου, να δώσεις αγάπη στα πράγματα γύρω σου και να μην σου επιστραφεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι πιο δύσκολο. Θέλω τώρα, είσαστε έτοιμοι? Χαλαρώστε τη μουσική. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι για κάτι πιο δυνατό? Ωραία. Θα κάνουμε τώρα διπλό φλικ-φλακ, τριπλή πυρο... Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το άλλο πρόγραμμα. Το κάνουμε για πιο προχωρημένους. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λοιπόν το εξής τώρα. Θα σας βάλω ένα τραγούδι. Okay. Εγώ το μόνο που θέλω να πιαστείτε χέρι-χέρι. Απλά πράγματα. Ε? Λοιπόν, ωραία. Μπράβο, οι φίλοι μου το έχουν πιάσει εκεί πέρα. Λοιπόν, θέλω τώρα να σηκωθείτε όρθιοι. Ωραία. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Θα σας βάλω ένα τραγούδι. Το τραγούδι αυτό έχει πάρα πολλές λέξεις. Εμάς μας ενδιαφέρει μόνο μία. Okay. Θέλω να προσπαθήσετε από εκεί που είστε να κάνετε έναν κύκλο και να ξαναβρεθείτε πάλι στο σημείο που είστε. Δηλαδή θα βγείτε απ' έξω, θα πάτε γύρω-γύρω κάπως και θα ξαναβγείτε. Προσέξτε τώρα. Η ιδιαιτερότητα είναι κάθε φορά που θα ακούτε τη λέξη λιγαριά, θέλω δεν το μένα χέρια πάνω. Να δω. Είστε φίλοι μου. Λοιπόν, πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Ήθελα να σας βάλω και το σήμερα γάμος γίνεται, αλλά λέω ας το πούμε κατευθείαν έτσι. Πάμε. Κόρη καραβοκύρη, κόρη καραβοκύρη, κόρη καραβοκύρη, κι όμορφη κοπελιά, κορμίκι παρισένιο, λίγα σαν λιγαριά. Κορμίκι παρισένιο, είστε φοβεροί! Τεντωμένα χέρια πάνω, πάνω, και! Λιγαριά, λιγαριά, εσένα έχω σιγαριά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια. Εντάξει, άλλο επίπεδο, παιδιά! Σας αγαπάω! Αυτό είναι! Σαϊτεμένο με έχεις, σαϊτεμένο με έχεις, σαϊτεμένο με έχεις, πληγή δεν φαίνεται και άλλος από σένα γιατρός δεν γίνεται. Και άλλος από σένα γιατρός δεν γίνεται.
Λιγαριά, λιγαριά, εσένα έχω στην καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε καλέσω μια βραδιά. Εντάξει, θέλω να σας πω ότι και ο γαμπρός και η νύφη είναι πάρα πολύ χαρούμενοι που ήσασταν εδώ. Πριν καθίσετε, πριν καθίσετε, πριν καθίσετε, θέλω όπως είστε όρθιοι, γιατί το επόμενο είναι η δύναμη της αγκαλιάς, θέλω να πάρετε τρεις τυχαίους ανθρώπους, μια αγκαλιά. Μια αγκαλιά, μόνο αυτό. Αχ, αυτές οι αγκαλιές. Αν μπορούσαμε κάθε μέρα να δίνουμε λίγες αγκαλιές, πόσο πιο ζεστά θα νιώθει η καρδιά μας και είναι καθαρά στη δική μας διακριτική ευχέρεια να μπορούμε να το κάνουμε, να το επιτρέπουμε. Να επιτρέπουμε να πάμε κάπου και να πούμε «Μωρέ, έχεις μια αγκαλιά για μένα» και να τη δεχτούμε, να τη λάβουμε αυτή την αγκαλιά. Λοιπόν, θέλω να σας πω, αρχικά είμαστε ok? Εγώ ξετρελαθεί, είσαστε φανταστικοί. Αλλά επειδή είχε συνέχεια, καταλάβατε. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής, λοιπόν. Οι σκέψεις, οι λέξεις, τα συναισθήματά σας δημιουργούν την πραγματικότητά σας. Θέλω να μου απαντήσετε το εξής. Νιώθετε λίγο καλύτερα από ό,τι όταν ξεκινήσαμε? Γιατί? Γιατί απλά επιτρέψατε. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Εκφράσατε πρόθεση και επιτρέψατε. Επιτρέψατε να είσαστε όλα όσα είστε. Οκ. Okay? Τώρα, επειδή στη ζωή θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και επειδή ο καθένας για να μπορέσει να εκδηλώσει όλα όσα είναι, χρειάζεται να επιτρέψει να γίνει ο πρωταγωνιστής στη ζωή του. Να βάλει το κάδρο του, να το βάλει μέσα τον εαυτό του, στο κάδρο του, σε αυτό που βλέπει κάθε μέρα. Έχω κάτι για εσάς. Θα ήθελα τους εθελοντές να έρθουν και να μας φέρουν εδώ ένα δώρο που είναι για τον καθέναν σας. Και είναι το εξής. Θέλω να ξέρετε ότι στη ζωή τίποτα μα τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Και σίγουρα εμείς εδώ σήμερα δεν βρεθήκαμε τυχαία. Για κάποιο λόγο βρεθήκαμε. Είτε έτσι είτε αλλιώς, κάνατε μια αντίχυση στην καρδιά μου και εγώ στη δική σας. Και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Θέλω λοιπόν τώρα, τελειώνοντας και ολοκληρώνοντας όλο αυτό που κάνουμε, τα παιδιά μας εδώ θα μας φέρουνε. Υπάρχει ένα δώρο για τον καθέναν σας. Είναι και συμβολικό, αλλά έχει και κάτι που μπορεί να σας δώσει έτσι μια πληροφορία. Σπρώξτε τα όλα. Ανοίχτε το αν είναι και σπρώξτε τα όλα. Είναι ανοιχτό ρε το δικό σου. Το λοιπόν, αυτά φαίνονται να είναι μπαλόνια. Στην πολλή πραγματικότητα, μέσα στο κάθε μπαλόνι, υπάρχει ένα μοναδικό μήνυμα. Ένα μοναδικό μήνυμα. Κανένα μήνυμα δεν είναι ίδιο με το άλλο. Και τα φτιάξαμε ένα-ένα, γιατί επειδή στη ζωή τίποτα δεν είναι τυχαίο, δεν θέλω να τα κατεβάσετε κάτω, θέλω εσείς να ανεβείτε πάνω, λίγοι-λίγοι, σαν πρωταγωνιστές. Γιατί εσείς ήσασταν οι πρωταγωνιστές σήμερα εδώ, και όχι εγώ και όχι ο μιλητές. Εσείς ήσασταν οι πρωταγωνιστές. Εσείς κάνετε το πρώτο βήμα, να ανεβείτε πάνω, να πάρετε ένα μπαλόνι, και μέσα στο μπαλόνι υπάρχει ένα μήνυμα. Ένα μοναδικό μήνυμα που το μπαλόνι που θα διαλέξει, που δεν είναι τυχαίο, θα είναι μόνο για σένα. Πάρε λοιπόν και διάβασε το μήνυμά σας, το μήνυμά σου. Καρδιά μου. Θα το σπάσετε και μέσα είναι το μήνυμα. Αγάπη μου. Για πάρτε ένα μήνυμα. Στο σίγουρο είναι ότι αυτό που θα πάρετε είναι το μοναδικό δικό σας. Και σας ζήτησα να ανεβείτε πάνω, θα μπορούσα να σας ζητήσω να κατεβείτε κάτω, γιατί θέλω να αισθάνεστε, να επιτρέπετε, να νιώσετε ότι εσείς είστε οι πρωταγωνιστές στη ζωή σας. Και μπορείτε πραγματικά, πραγματικά να αλλάξετε τα πάντα. Αρκεί να το επιτρέψετε. Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. If you love somebody, you better tell them why they're here.
θέλω πάνω στη σκηνή όλη την ομάδα, όλη την ομάδα, όλους τους ομιλητές, πάνω στη σκηνή, για πάμε, ελάτε. Και όλο το κοινό, ανεβείτε όλοι πάνω. Η ομάδα όλοι πάνω, ελάτε. Όλη η ομάδα πάνω και η κλόβο. Πολλά πολλά ευχαριστώ. Ελάτε εδώ παιδιά. Ελάτε και δέσετε. Πολλά ευχαριστώ. Είμαστε η ομάδα του Better Life Day. Πολλά ευχαριστώ στην Ελίζα Τσολάκου, Σίλβια Δανασοπούλου, Έλενα Γοργοπούλου, Μαρίνα Κουτάρη, Δήμητρα Παρασκευοπούλου, Νίκος Φόρος, όλοι εδώ. Βάσια Κουτσιανά, Άλκης Μακρινή Κόλα, Μαένη Κουκουράκη, Κωνσταντίνα Στεφανή, Τίνα Βαλιντρά, Μαρία Μαρκέτα, Αλεξάνδρα Κοντραπούρη, Δημήτρης Καλογερόπουλος, δίνει μάθημα στα Γιάννενα, Βίκη Καλοϊδά, Αλέξανδρος Βανιλίδης, Έλλη Λίτρα, Ζωτήρη Τελές, Χρήστος Παναγιώτου, ομάδα του Better Life Day Global, Dr. Sergio Serai, Cheryl Fink, Jill Adams, Winston Avalos, Marilyn Shuttle, Marina Theodotou. Όλοι οι speakers πάνω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη Φαρχάνα που ήρθε από το Vancouver του Καναδά. Τη Χαρούλα Μαθιοπούλου Βιλάλη και τον Δόκτωρ Ιωάννη Ηλία, τον Χωσέ Γκομές, τη γυναίκα του Κάρμεν που το συνόδεσε, την Κατερίνα Τσεπερλίδου, τη Τζέιν Ράνσεμ, τη Σέρολ που δεν μπόρεσε να έρθει γιατί αρρώστησε ο άντρας της, την Έρικα Περιζεράκου, καταπληκτικό, και βέβαια όλους τους χορηγούς μας, όλους τους παρουσιαστές μας. Ανάσα. Την Άσπα Online ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον Γιώργο Πλέσα, την Κατερίνα Καπερναράκου, την Θανάη Μετζετάκου, τον Μιχάλη Συνοδεινό, όλους τους χορηγούς μας, σας βάλει Μινέτα, επίσης τον Πέτρο, τον Τυρί. Ευχαριστούμε τον κύριο Πάπη και όλη την ομάδα που μας στηρίζει κάθε χρόνο. Ελάτε καλά. Ελάτε καλά, ωραία, μόνος. Είστε καταπληκτικοί. Εγγραφείτε όλοι στο newsletter και ελάτε πάνω στη σκηνή. Η σκηνή είναι δική σας. Ελάτε πάνω να πάρετε το μπαλόνι σας. Έξω έχει φοβερό πάρτι με πύρες μύθος και φοβερή από την Events Music Productions μουσική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.